Η τελευταία κακοκαιρία ήταν η σταγόνα που ψιχύλισε το ποτήρι, ώστε να συνειδητοποιήσει και ο τελευταίος καλοπροαίρετος πολίτης ότι αυτό που πολυδιαφήμισε ο κύριος Μητσοτάκης ως το καινούργιο που θα φέρει στα πολιτικά πράγματα, δηλαδή ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, το οποίο μάλιστα το ονόμασε επιτελικό, ήταν μία ακόμα χήμερα. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην πρόσφατη κακοκαιρία, λέγοντας ότι απέτυχε παταγωδός, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας στη διακαναλική συνέντευξη που παραχώρησε στην Κρήτη TV και σε άλλους τρεις περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Το λεγόμενο επιτελικό κράτος κατέρευσε, όμως αναφερθήκατε στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού. Τι ευφυή σύλληψη ήταν αυτή, κύριε Σαχίνη, πώς και δεν το ξέραμε τόσα χρόνια να το κάνουμε κι εμείς? Πώς δεν είχαμε σκεφτεί κι εσείς κάτω στην Κρήτη να διακόψετε την κυκλοφορία του βόρειο οδικού άξονα, να μην έχουμε και ατυχήματα? Δεν θα είχαμε νεκρούς, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε βόρειο οδικό άξονα, δεν θα είχαμε και νεκρούς. Ναι, εδώ μιλάμε για αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα που καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να διανοηθεί να πράξει, αλλά αυτή αισθάνεται ότι το μπορεί, γιατί έχει αλαζονία. Εδώ έχουμε και την ανάδειξη μιας κυβέρνησης και κάποιων υπουργών που είχαν παρουσιαστεί ως οι άριστοι τεχνοκράτες και αποδεικνύεται τελικά ότι όχι δεν είναι άριστοι, αλλά είναι άχρηστοι. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για κατάρρευση του επιτελικού κράτους από άχρηστους, όπως είπε, τεχνοκράτες, ενώ κληθείς να σχολιάσει τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στα εφιαλτικά γεγονότα στο μάτι, άφησε αιχμές τόσο για τη στάση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όσο και για τη φυσική ηγεσία, με επίκεντρο τον τότε αρχηγό της αστυνομίας, τον οποίο απέπεμψε ο ίδιος, αλλά αναβάθμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποια ήταν η φυσική ηγεσία στο μάτι, θυμάστε, κύριε Σαχίνη? Η φυσική ηγεσία στο μάτι, ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Τσουβάλας, ήταν αυτός ο οποίος υλοποίησε λοιπόν αυτή την απόφαση και έδωσε παράκαμψη σε δεκάδες άτυχους συμπολίτες μας μέσα σε αδιέξοδους δρόμους στο μάτι και κάηκαν ζωντανοί. Και ένα χρόνο μετά, ενώ ο Μητσοτάκης είχε κάνει σημαία το μάτι, έρχεται και τον ανασύρει από την Αφθαλήνη και τον βάζει, τον αναβαθμίζει. Τον βάζει Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Έρχεται επί μόνος ο ανακριτής που ερευνά την υπόθεση και ζητάει από τον εισαγγελέα να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες. Διότι κρίνει και διακρίνει ότι υπήρχαν ευθύνες ανάμεσα σε αξιωματούχους εκείνης της εποχής. Σας κάναν δολιοφθορά. Αυτό υπονοείται? Δεν υπονοώ αυτό. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν επιφανής στέλεχος της Δημοκρατικής Παράταξης, της Προοδευτικής Παράταξης, ήταν υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Και τώρα έχει γίνει ένας φανατικός μουτζαχεντίν του κ. Μητσοτάκη. Με αφορμή τις δεκάδες καταγγελίες για κακοποίηση στον καλλιτεχνικό χώρο και τα όσα δήλωσε η Λίνα Μενδώνη για την υπόθεση Λιγνάδη, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν επικίνδυνο άνθρωπο, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Λίνα Μενδώνη συγκάλυψαν και ότι η υποκρισία έχει όρια. Και σήμερα νομίζω ότι η κυρία Μενδώνη έχει φτάσει στο δεύτερο στάδιο, στο στάδιο της αυτογελιοποίησης. Ο κύριος Λιγνάδης είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός, αλλά την τέχνη της υποκριτικής σήμερα μας την έδωσε η κυρία Μενδώνη, αν και αρχαιολόγος. Της πήρε λίγο παραπάνω να ανακαλύψει ότι ο κύριος Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν τον γνώριζε καθόλου, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης τον γνώριζε. Αναρωτιέμαι πώς αυτός ο άνθρωπος είδε φως και μπήκε μόνος του, κάποιος τον έφερε. Ιούλιο-Αύγουστο, αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας, για να δώσει με ανάθεση σε αυτόν τον άνθρωπο την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού. Άρα πόσο υποκριτικό είναι όλο αυτό? Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης και τους κινδύνους που ελοχεύουν με υπογραφή Μητσοτάκη. Και όμως είδαμε ότι οι άριστοι τεχνοκράτες τα κάνανε θάλασσα. Αποτέλεσμα, σε όλη την Ευρώπη έχουμε πανδημία, αλλά στην Ελλάδα έχουμε τη χειρότερη ύφεση από όλη την Ευρώπη. Μα, και στην καλύτερη περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θα επανέλθει στο ΑΕΠ που εγώ του άφησα το 19, το 2023. Στην καλύτερη περίπτωση. Λοιπόν, αυτός είναι ένας κίνδυνος. Και αυτός ο κίνδυνος έχει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη.
Μιλώντας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ότι τις επόμενες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει δημόσια την πρότασή του για τη διαγραφή των χρεών, ενώ για τον τουρισμό σημείωσε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του προηγούμενου ανοίγματος. Ήδη πιστεύω ότι πρέπει να ξεχάσουμε τις σκέψεις ότι ο τουρισμός θα επανέλθει στην κανονικότητα. Πρέπει όμως από τώρα να υπάρξουν προβλέψεις να μην γίνουν τα ίδια λάθη που γίνανε και πέρυσι.